Φίλες και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είμαστε εδώ, σε αυτό το διαφορετικό, αλλά όπως πάντα μαχητικό, ζωντανό διήμερο, στο οποίο ανταμώνουν και φέτος χιλιάδες νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα. τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που επιβάλλουν φέτος οι πρωτόγνωρες συνθήκες με την πανδημία του κορονοϊού, υλοποιώντας μέχρι κεραίας τις πολύτιμες οδηγίες της ιατρικής κοινότητας, των ειδικών επιστημόνων, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς οι κατασκηνωτές, οι επισκέπτες του διημέρου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Γιατί όταν εμείς το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας, το εννοούμε. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, όπως κάνει η κυβέρνηση με τα πετσοκομμένα υγειονομικά προ... πρωτόκολλα για το άνοιγμα του τουρισμού. Την απουσία καθολικών προληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια, την οριακή λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας που αντιμετωπίζει ως κόστος κάθε ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και υποτάσσει τελικά την ίδια την υγεία στα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων, των ιδιωτικών κλινικών, των μεταφορικών εταιριών. Για μας... <Και> για <πλησιά> μας η ανθρώπινη ζωή, η υγεία του λαού δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των καπιταλιστικών κερδών. <Και> Γιατί εμείς παλεύουμε ώστε να νικήσει η ζωή, να νικήσουν οι αφανείς ήρωες, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ζωής, οι ήρωες με τις μάσκες στα νοσοκομεία που σώζουν ζωές παρά τις τεράστιες ελλείψεις, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, σε τεχνικά και αναλώσιμα μέσα. Οι ήρωες με τα τεράστια αποθέματα δύναμης που κράτησαν σε λειτουργία τα σούπερ μάρκετ, τις αποθήκες, τα logistics, παρά τους κινδύνους λόγω της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την εντατικοποίηση και τις απειλές της εργοδοσίας. Οι ήρωες με τα μηχανάκια που δεν λογαριάζουν ήλιο και βροχή τις περισσότερες φορές ανασφάλιστοι. Οι ήρωες με τις ποδιές που δουλεύουν στα επισητιστικά ή στα take away τις περισσότερες φορές με μισή ασφάλιση, με μισθούς πείνας. Οι ήρωες με τα λάπτοπ που αναγκάστηκαν να βάλουν τον προϊστάμενο μέσα στο σπίτι τους. Οι ήρωες σε αναστολή που είναι στο περίμενε, ζουν στην αγωνία στην ανασφάλεια. Γιατί τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι οι απαραίτητοι, οι χρήσιμοι, είναι οι πρωταγωνιστές. Και όχι οι βιομήχανοι, οι ιδιώτες κλινικάρχες, οι μεγαλέμποροι, οι εφοπλιστές. Γιατί χωρίς τους εργαζόμενους τον λαό γρανάζει δεν γυρνά. φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, σε αυτό το μεγάλο νεανικό αντάμωμα, που εδώ και τρεις δεκαετίες μας έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στα διήμερα της ΚΝΕ είναι που χιλιάδες νέες και νέοι έρχονται σε επαφή με τα ιδανικά του αγώνα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της οργανωμένης πάλης, πολλοί από εσάς για πρώτη φορά. Το διήμερο μας έχει ταξιδέψει σε περιοχές όπου βροντούσε το αντάρτικο του φέκι, που ο λαός μας με μπροστάρι το κόμμα μας μεγαλούργησε, περπάτησε το θάνατο δίχως να σκοντάψει, γράφοντας τις πιο ηρωικές σελίδες της ταξικής πάλης στη χώρα μας αυτός ο θεσμός έχει τη δική του ιστορία, έχει τη δική του συμβολή στο να δει και να μάθει η νεολαία της χώρας μας. Τα μέρη που σώπαιναν οι λύκοι για να ακουστούν τα βογγητά των ανθρώπων. Όπως είναι οι χώροι της εξορίας, των φυλακών, των εκτελέσεων χιλιάδων ηρώων του λαού μας που πότισαν με το αίμα τους κάθε σπιθαμή στη μάχη για ένα καλύτερο κόσμο. Έχουμε παραλάβει τη σκητάλη στο δύσκολο δρόμο της ταξικής πάλης εμπνεόμενοι από το παράδειγμα και τη θυσία τους ορκιζόμαστε να τον φτάσουμε μέχρι τη νίκη. 29 χρόνια τώρα, με αυτά τα διήμερα της ΚΝΕ, χιλιάδες νέοι είδαν για πρώτη φορά από κοντά τις βουνοκορφές στο Γράμμο, στο Βίτσι, στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο, χαμηλωμένες από τη φωτιά και το σίδερο που με μανία έριχνε το αστικό κράτος, οι σύμμαχοί του για να αντιμετωπίσουν τα παλικάρια του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τη δεκαετία του 40, κατά την οποία η κυριαρχία των αστών, ντόπιων και ξένων δυναστών του λαού μας γνώρισε τη μεγαλύτερη απειλή. Οι νέοι και οι νέες έμαθαν μικρές και μεγάλες ιστορίες για το πώς οι μαχητές του Ελλάς του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συχνά ξυπόλοιτοι, άοπλοι, νηστικοί, ταπείνωναν τον φαινομενικά πανίσχυρο αντίπαλο, που δεν θα τα βγάζε πέρα βέβαια, χωρίς την στήριξη των ξένων συμμάχων του, χωρίς τις βόμβες Ναπάλμ, χωρίς τα αεροσκάφη και τα ματωμένα δολάρια των Αμερικάνων Ιμπεριαλιστών. Έμαθαν τη δύναμη της επαναστατικής οργάνωσης, της πιθαρχίας, τον ηρωισμό που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος όταν η καρδιά φλογίζεται από ανώτερα ιδανικά. Στα διήμερα της ΧΝΕ, χρόνια τώρα, πολλοί νέοι έμαθαν πώς πολεμάμε τον πόλεμο των εκμεταλλευτών που με τις κυβερνήσεις, τα διάφορα κόμματά τους, έχουν κάνει τη χώρα μας σουρωτήρι στρατιωτικών βάσεων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, σπέρνοντας το θάνατο σε μια σειρά περιοχές του πλανήτη. Σε όλα αυτά τα μέρη έχει ταξιδέψει το διήμερο της ΚΝΕ. Από τις Πρέσπες μέχρι τη Σούδα της Κρήτης. Από τη Χίο μέχρι τον Άραξο και το άκτιο της πρέβεζας. Με σημαία την ειρήνη και τη φιλία των λαών, κόντρα σε υπεριαλιστέ, κόντρα στο σύστημά τους. Συντρόφιζες και σύντροφοι, αυτό το διήμερο βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αεροπορική βάση της 110 πτέρυγας μάχης της Λάρισας. Εκεί δηλαδή που τα μη επανδρομένα αμερικάνικα αεροσκάφη ξεκουράζονται πριν θερίσουν τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, αξιοποιώντας τις πληροφορίες των κατασκοπευτικών Global Hawk που επίσης στρατοπεδεύουν στη βάση. Βρισκόμαστε κοντά στο ελληνικό στρατηγείο επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στη Λάρισα. Από εκεί δηλαδή που συντόνιζαν το 2014 ακόμα μια ιμπεριαλιστική επέμβαση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία με συνέπεια θανάτους, τραυματισμούς χιλιάδων ανθρώπων όπως επίσης και ένα νέο προσφυγικό κύμα. Αυτή ήταν η συμβολή του στρατηγίου. Με το αζημίωτο βέβαια, αφού στόχος ήταν να βάλουν στο χέρι τα μονοπόλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής, αλλά και να μπουν σφίνα στη διευρυνόμενη επιρροή της Κίνας σε αυτή την Ήπειρο. Βρισκόμαστε επίσης πολύ κοντά στη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκιο της Μαγνησίας, όπου εκπαιδεύονται τα πολεμικά ελικόπτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί όπου ο πρέσβης των Αμερικάνων είπε ότι θα μεταφερθεί από τον Οκτώβριο η 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία των ΗΠΑ γνωστή και αυτή για το δολοφονικό της έργο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Βρισκόμαστε κοντά στο λιμάνι του Βόλου από το οποίο έχουν διαβεί στρατιώτες και πολεμικό τον ΗΠΑ ενώ έχει φιλοξενηθεί το γαλλικό ελικ... ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφίβιας επίθεσης, αφού πρώτα είχε συμμετάσχει σε κοινέ ασκήσεις με δύο τουρκικές φρεγάτες στα πλαίσια κοινή άσκηση στη Μεσόγειο. Όλες αυτές οι υποδομές, μαζί με τη βάση της Σούδας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα υπτάμενα ραντάρ στο Άκτιο και άλλες εγκαταστάσεις συνενώνονται με αντίστοιχες βάσεις σε άλλες χώρες της περιοχής, συγκροτώντας μια δολοφονική πολεμική μηχανή. Είναι το οπλισμένο χέρι του ευρωαμερικάνικου ιμπεριαλισμού που συνεχίζει να διεξάγει επεμβάσεις στην περιοχή. Αυτό το χέρι είναι που έσφαξε τους λαούς στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ιεμένη, άλλες χώρες της Αφρικής. Είπα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση τσάκισαν τους λαούς που σήμερα γίνονται πρόσφυγες γιατί θέλανε να βάλουν στο χέρι τις ενεργειακές πηγές τους να ελέγξουν στρατηγικούς δρόμους. Και το χειρότερο είναι... Και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή των ελληνικών κυβερνήσεων. Με τις βάσεις που έχουμε εδώ, με άλλες νέες που φτιάχτηκαν, με τα τέσσερα δισεκατομμύρια που δίνουμε το χρόνο για δαπάνες του ΝΑΤΟ, αλλά και με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών αποστολών σε αυτές τις χώρες. Και όλα αυτά γιατί τμήματα του ελληνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου διεκδικούν μερίδιο από το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος χωρών και λαών της περιοχής. Για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου η χώρα μας συμμετέχει με τα μπούνια στους σχεδιασμούς των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ. Για τα κέρδη του κεφαλαίου μας παραμυθιάζουν χρόνια τώρα πως αν είμαστε λέει τα πρωτοπαλίκαρα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή τότε δήθεν θα εξασφαλίσουμε και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ότι αν υλοποιούμε τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, τις συμφωνίες με τους Αμερικάνους, τότε και αυτοί θα μας προστατέψουν από τον Σουλτάνο Ερντογάν. Αυτά λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια φωνή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το κοινάλ. Είναι όμως έτσι. Αλήθεια, δεν είναι οι ΗΠΑ Πολιτείε Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση μήπω που ανέχονται αν δεν ενθαρρύνουν κιόλα την τουρκική προκλητικότητα. Εκτό αν πιστέψουμε ότι η δρόμη το αυτή του Ερντογάν, δηλαδή τη τουρκική αστική τάξη, από τι γλυκανάλατε ανακοινώσει του για την απαράδεκτη και προκλητική απόφαση να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά αυτό το παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μνημείο σε τζαμί. Η ουσία είναι ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας κλιμακώνεται με την κάλυψη των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιπλέον, επιπλέον παζαρεύουν κυριαρχικά δικαιώματα για να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας και παίζουν το ρόλο του προξενητή για να προωθηθεί η λύση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα βέβαια προς όφελος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων μονοπωλίων στην περιοχή. Μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο με τη σειρά του θα στρώσει το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, το ΚΚΕ επιμένει. Συνεκμετάλλευση σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων, σημαίνει παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα ούτε των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα, ούτε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αντίθετα, περιπλέκουν τα προβλήματα, ενώ τα εμπλέκουν περισσότερο στους γενικότερους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας θα εκδηλωθούν ξανά με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δύο λαούς, δύο χώρες όπου οι λαοί βρίσκονται στην εξουσία. Έχουμε να κάνουμε με ενεργειακούς κολοσσούς που δεν παζαρεύουν εύκολα τα κέρδη τους. Αν στις δύο χώρες έκαναν πραγματικό κουμάντο οι λαοί, η εξουσία δηλαδή ήταν στα δικά τους χέρια, να είστε σίγουροι πως θα έβρισκαν και τον τρόπο να λύσουν τις όποιες διαφορές τους. Την ίδια στιγμή, η επίκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ότι δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη λύση, είναι εντελώς παραπλανητική. Γιατί, μη γελιόμαστε, στο έδαφος του καπιταλισμού των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τέτοιοι οργανισμοί λειτουργούν για να διασφαλίσουν μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Γιατί κρίνουν όχι με βάση το δίκαιο, αλλά με βάση την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύ κάθε κράτους. Το δίλημα λοιπόν συνεκμετάλλευση συμβιβασμός ή κλιμάκωση πόλεμος είναι και χωρίς βάση και ψεύτικο ουσιαστικά είναι μόνο μέσω εκβιασμού του λαού μας. Η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει νέες εντάσεις, νέα θερμά επεισόδια, πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για αμερικάνικη διαμεσολάβηση και συνεκμετάλλευση. Τελικά, πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο στον οποίο οδηγεί η κυρίαρχη πολιτική η οποία αυτή είναι που είναι αδιέξοδη. Βέβαια, λύση δεν είναι ούτε μια πολεμική εμπλοκή, ούτε τα διάφορα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ που θα πάρουν αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας. Παρά τα όσα υποστηρίζουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας δεν μπορούν να είναι αυτοί που έχουν βάλει φωτιά σε όλη την περιοχή που καταπιέζουν, που δολοφονούν τον ίδιο του το λαό. Άλλωστε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν μαζί στη λήψη των αποφάσεων αυτής της συμμαχίας κατά των λαών. Το ΚΚΕ, όπως έκανε πάντα, λέει μόνο την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πρωταγωνιστής στον αγώνα κατά των πολέμων, των επεμβάσεων, καλεί το λαό να επαγρυπνεί και να δυναμώνει τον αγώνα για να μην υπάρξει καμιά αλλαγή συνόρων για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα επικίνδυνα σχέδια και την επιστροφή από όλες τις συμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τη μέγενη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας, άλλων Αμερικάνικων βάσεων, για την ακύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Το κόμμα μας... Το κόμμα μας υποστηρίζει τη μη αλλαγή συνόρων, όπως και τη μη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ούτε στη μια ούτε στην άλλη άρχουσα τάξη. Η θέση μας αυτή συνδέεται και με τη σοσιαλιστική προοπτική. Μέσα σε αυτά τα σύνορα και αξιοποιώντας αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές θα χτιστεί η νέα κοινωνία, η σοσιαλιστική, που βέβαια μοναδικό κριτήριο θα έχει την ευημερία του λαού. Άλλωστε, οριστική, δίκαιη, συμφέρουσα για τους λαούς λύση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες μπορεί να φέρει μόνο η λαϊκή εξουσία, η εργατική εξουσία, ο σοσιαλισμός. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Αντίθετα, έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε ενάντια στον ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους, στους άλλους συμπεριαλιστές. Να αγωνιστούμε ενάντια στις κυβερνήσεις των χωρών που χαράζουν την πολιτική τους σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των λαών. Οι ανάγκες των λαών της, περιοχές, της περιοχής, η αμοιβαία επωφελή συνεργασία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με την αποδέσμευση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Άτο. Όπως και από κάθε άλλη εμπεριαλιστική ένωση με τους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο τους, με την εξουσία στα χέρια τους. Νέοι και νέες, συντρόφισσες και σύντροφοι, το φετινό διήμερο γίνεται σε μια περίοδο που ο λαός και η νεολαία περνάει νέες σκληρές δοκιμασίες, απόδειξη πως ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που δεν παίρνει από θεραπεία. Οι αντιθέσεις που γεννά αυτό το σύστημα είναι αγιάτρευτες. Οι χιλιάδες του λαού που βγήκαν στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε άλλες χώρες του κόσμου αποδεικνύουν πως τα ξεσπάσματα λαϊκής οργής είναι μπροστά μας. Τίποτα δεν μένει στατικό για πάντα. Αυτό που σήμερα μοιάζει ακλόνητο αύριο θα τρανταχτεί από την τιτάνια πάλι του λαού. Η δράση μας σήμερα μπορεί να δημιουργήσει ρογμές στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, προετοιμάζοντας την εργατική τάξη, το λαό, για τη μεγάλη, την αποφασιστική αναμέτρηση. Οι μέρες που τα θύματα της εκμετάλλευσης θα σπάσουν οριστικά τις αλυσίδες τους, θα έρθουν. Η νικηφόρα έκβαση αυτού του αγώνα κρίνεται και από σήμερα, από την καθημερινή σκληρή μάχη. Συνεχίζουμε ακούραστα αυτή την προσπάθεια. να γίνουμε κόμμα παντός καιρού, η ΚΝΕ να παίξει τον πρωτοπόρο ρόλο της στην νεολαία στο πλάι του ΚΚΕ. Αν κάτι επιβεβαιώνεται και από αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο αυτής της πανδημίας, είναι η δύναμη της οργανωμένης επαναστατικής δράσης. Ενοχλεί βέβαια το σύστημα τα παπαγαλάκια του, η οργανωμένη απειθαρχία που σταθερά δείχνουμε απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση. Του ενοχλεί ότι κάτω από όλες τις συνθήκες το κόμμα και η ΚΝΕ είναι μπροστάριδες στην ταξική πάλι, στη λαϊκή διαμαρτυρία. Ο νόμος που ψήφισαν στη Βουλή για τον περιορισμό στην ουσία για την απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν είναι ένδειξη της δύναμής τους αλλά απόδειξη ακριβώς της αδυναμίας τους. Το σύστημά τους δεν είναι παντοδύναμο χρεοκοπεί καθημερινά δεν μπορεί να δώσει διέξοδο στις ανάγκες του λαού όπως φάνηκε και με την πανδημία του κορονοϊού. Φοβούνται την αμφισβήτηση απέναντι συνολικά στο σύστημα της εκμετάλλευσης, τον προβληματισμό αλλά και τη δράση για την αναζήτηση εναλλακτικής που όλο και θα μεγαλώνει. Θα βοηθήσουμε και εμείς αυτό με την προβολή της πολιτικής μας πρότασης που δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα αυτού του σάπιου συστήματος. Φοβούνται τη ριζοσπαστικοποίηση του λαού και της νεολαίας και νομοθετούν εναντίον της. Κούνια που τους κούναγε τους απαντάμε. Κάποτε ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι θα καταργήσει την πάλη των τάξεων και έμεινε στην ιστορία ως ανέκδοτο. Εκεί στις ίδιες σελίδες με τα ανέκδοτα θα γραφτεί και αυτός ο νόμος με τις διαδηλώσεις. Γιατί αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Δεν... Με... Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι στη χώρα μας, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι κόντρα στο δικό τους μαύρο. Συνεχίζουμε να συντηρούμε φωλιές νερού μέσα στις φλόγες και να βγαίνουμε όλο και πιο δυνατοί. Το στοιχείο της πειθαρχημένη απειθαρχίας αναδεικνύει τον πρωτοπόρο ρόλο που μπορεί να παίξει και παίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα ο ηγέτης του αγώνα για τη ριζική αλλαγή. Είναι το κόμμα που μπορεί να στηρίζεται στο επιστημονικό επαναστατικό του πρόγραμμα η δράση του να εμπνέει γιατί ακριβώς χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της οργάνωσης, της συλλογικότητας, της ετοιμότητας, της επαγρύπνησης, της εθελοντικής πειθαρχημένη στράτευση για τον κοινό σκοπό όλων μας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βγαίνουν με ενισχυμένο κύρος μέσα από όλες τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος. Οι απαιτήσει το ξέρουμε βέβαια πως μεγαλώνουν πολύ. Η μάχη για να κερδίσουμε τη συνείδηση της νεολαίας δεν έχει κρυθεί. Τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις ξεδιπλώνουν τη δική τους δηλητηριώδη επίθεση. Όλοι αυτοί οι άλλοι απευθύνονται στη νεολαία της χώρας προσπαθώντας να τις στρατεύσουν στις επιδιώξεις των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που κλέβουν όλο τον πλούτο που παράγει ο λαός μας. Χρησιμοποιούν όμορφες λεξούλες για να κρύψουν το παμπάλαιο, δοκιμασμένο και βάρβαρο δρόμο που μας φέρνει συνεχώς μπροστά σε όλο και νέες θυσίες. Μιλούν για εξυγχρονισμό του κράτους, για ψηφιακό μετασχηματισμό του. Φυσικά, το αστικό κράτος όντως επιδιώκει και να εξυγχρονιστεί και να μετασχηματιστεί ψηφιακά. Όμως, τα δείγματα γραφής επιβεβαιώνουν ότι αυτό που κάνει είναι να θωρακίζεται απέναντι στον εχθρό λαό, να γίνεται πιο αποτελεσματικό στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνο της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Μήπως δεν βάφτισαν εξυγχρονιστικά τα μέτρα που πήραν και παίρνουν ώστε να μην υπάρχει καμιά ευθύνη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προβάλλοντας ως λύση την ευεργεσία δίθεν διαφόρων μεγαλοκαπιταλιστών, οι οποίοι αφήνουν και το λαό απροστάτευτο μπροστά και σε ένα νέο πιθανό κύμα πανδημίας. Μήπως η ψηφιακή καταγραφή των εργασιακών σχέσεων που επικρατούν σε κάθε εργασιακό χώρο με τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα απέτρεψε τη βλαπτική μεταβολή για χιλιάδες νέους εργαζόμενους. Μήπως απέτρεψε τη μισή δουλειά τη μισή ζωή με τη γεννίκευση των ελαστικών ευέλικτων μορφών απασχόλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας. Μιλάνε για αξιολόγηση και μέτρα που θα ενισχύουν αυτόν που κοπιάζει για να πετύχει τους στόχους, λέει, που βάζει στη ζωή του. Μα ποιον κοροϊδεύουν. Μήπως τα ελληνικά πανεπιστήμια που αξιολογημένα κάθε χρόνο καταγράφονται σε υψηλές θέσεις, σε μια σειρά λίστες κατάταξης, διασφαλίζουν τη φοιτητική μέρημνα σε όλους τους φοιτητές. Μήπως παρέχουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, υποδομές, εργαστήρια που να εξασφαλίζουν τη σε βάθος αφομοίωση όλων των εξελίξεων σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Γιατί δεν μας λένε ότι η πολυδιαφημι... πολυδιαφημιζόμενη αξιολόγηση των σχολείων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που ούτε ξέρει κανένας ποιος έχει την ευθύνη για αυτά οδηγεί στην ταξική κατηγοριοποίηση, στην κετοποίηση σχολείων ολόκληρων περιοχών όπως συμβαίνει στην Αμερική, στις Ηνωμένε Πολιτείε και αλλού βέβαια. Γιατί δεν μας λένε τι μέτρα πήραν για τους χιλιάδες εργαζόμενους στις μεγάλες αλυσίδες εμπορίου, στα σούπερ μάρκετ που ενώ η κερδοφορία των επιχειρήσεων που δούλευαν γιγαντώνεται συνεχώς, τώρα αντιμετωπίζουν μειώσεις μισθών, εκπεριτροπής εργασία, απολύσεις. Τι μέτρα πήραν για τα παιδιά με τα μηχανάκια που έφτιαξαν και διαφημιστικά σποτ, για να μην μετράνε τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 30 νεκρούς την ώρα της δουλειάς τους. Τα παραδείγματα δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό. Ο λαός και η νεολαία μας πρέπει να αξιοποιήσουν όλη την πύρα του προηγούμενου διαστήματος. Να δυναμώσουν την πάλη για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της μίζερης ζωής. Τη μια μας λένε να κάνουμε υπομονή για να κρατήσουμε ψηλά τους δείκτες της οικονομίας, για να έρθουν και άλλες επενδύσεις, όπως συνέβη στη φάση αυτής της μικρής ανάκαμψης που υπήρχε. Την άλλη μας λένε, όπως και τώρα, να κάνουμε υπομονή, γιατί η κρίση θα είναι βαθιά και ότι όλοι κάτι πρέπει να χάσουμε. Μόνο που η νεολαία, ο λαός, είναι αυτοί που χάνουν δικαιώματα και την ίδια τη ζωή τους. Τώρα λοιπόν, συσπηρωμένοι με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, πρέπει να πούμε φτάνει ως εδώ. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. ΚΚΕ και ΚΝΕ, μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για τη στήριξη του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, για μέτρα προστασίας των ανέργων, για να πληρώσει το κεφάλαιο. Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα ενάντια στις απολύσεις, στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, στις νέες μορφές εκμετάλλευσης, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα καταστολής της λαϊκής δράσης, για να μην γίνουν πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, για την οργάνωση της αλληλεγγύης, για να μην μείνει κανένας μόνος του αβοήθητος. Μπαίνουμε μπροστά για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, για μαζικές προσλήψεις στο σύστημα υγείας, για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, με έμφαση την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ βγαίνει μπροστά στη διεκδίκηση, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει για μέτρα προστασίας της ζωής των δικαιωμάτων του λαού σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι άλλωστε η αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο λαός μας και όχι μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που έστρωσε το δρόμο πρώτα στη Νέα Δημοκρατία για να πάει παραπέρα την επίθεσή της στο λαό και την νεολαία. Και πώς το αποδεικνύουμε αυτό από το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας που θυμόσαστε το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το κλιμάκωσε μετά η Νέα Δημοκρατία με το συνδικαλιστικό νόμο την ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής από τη Συμφωνία για τις Βάσεις που την ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Από όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που ενίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το απογειώνει η νέα δημοκρατία. Φτάσαμε στο θα, λα... θα λογαριαστούμε μετά, λέει, που αυτό που μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην καραντίνα, το θυμόσαστε, που στην ουσία είπε στο λαό ότι σε έκτακτες συνθήκες η διεκδίκηση ο αγώνας πρέπει να κάνουν διάλειμμα. Αλήθεια αυτό το μετά που θα λογαριαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ πότε και πόσο ακριβώς μετά είναι, τον ρωτάμε. Γιατί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τόσα αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Συναγωνίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα δώσει πιο πολλά στο μεγάλο κεφάλαιο, πιανού το πρόγραμμα λέει είναι πιο ρεαλιστικό και κοστολογημένο και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία προβάλλει πως εργαζόμενοι και επιχειρήσεις λέει βρίσκονται στο ίδιο καράβι. Αυτή όμως η αντιπολίτευση δεν υπηρετεί τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα. Ρίχνει νερό στο μήλο για το εκάστοτε αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός η νεολαία έχουν ανάγκη από μια αντιπολίτευση που να μπορεί και να κερδίζει ανάσες ανακούφισης για τους ανέργους, ανά... για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους μισθωτούς εργαζόμενους, για τους αγρότες. Και αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μόνο μια αντιπολίτευση τέτοια που αν σηκώσει ψηλά τη σημαία της ρήξης με το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του Τότε θα έχει αποτέλεσμα αυτή η πάλι. Γιατί δεν δίνει καμιά ανάσα στο καπιταλιστικό σύστημα, στη βαρβαρότητα αυτή. Αντίθετα, παλεύουμε για την ανατροπή του. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Συντρόφιζε και σύντροφοι, νέοι και νέε. Με το σύνθημα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή δυναμώνουμε τη δική μας αντεπίθεση. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο και το καινοτόμο. Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να έχουν μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με βάση το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Να έχουν ελεύθερο χρόνο τη δυνατότητα να τον αξιοποιούν δημιουργικά με πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές πολιτιστικές υποδομές. Μπορούν να έχουν σχολεία και πανεπιστήμια με σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα παρέχουν ολοκληρωμένη μόρφωση, να έχουν την έρευνα και την επιστήμη στην υπηρεσία του λαού. Η σκοπή μας είναι πραγματικά μεγάλη. Συναντιούνται με τα όνειρα της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή. Συναντιούνται στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε αυτή την υπόθεση θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ο αγώνας μας ανοίγει κάθε μέρα ένα παράθυρο στη λιακάδα του φωτεινού μέλλοντος της ανθρωπότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι μέρες που λαχταράμε θα έρθουν. Θα φροντίσουμε κι εμείς γι' αυτό. Δεν συμμορφωνόμαστε προς τα υποδείξει των αστικών κομμάτων και των κρατικών μηχανισμών τους. Ξέρουμε ότι η εποχή μας χιοφορεί μεγάλες ριζικές ανατροπές. Από εδώ, από το στόμιο που φεγκοβολούν ακόμα μια φορά οι αρετές της συλλογικότητα, της συνειδητής πειθαρχίας, της αποφασιστικότητας, της δημιουργικής μαχητικότητας χιλιάδων μελών της ΚΝΕ που έδωσαν και φέτος τον καλύτερο εαυτό τους για αυτό το διήμερο το λέμε καθαρά. Θα το καταφέρουμε, προχωράμε μπροστά, προχωράμε με δύναμη, με αποφασιστικότητα γιατί το μέλλον ανήκει στην νεολαία, ανήκει στη νέα γενιά ανήκει σε όλους τους καταπιεζόμενους και εκμεταλλευόμενους. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Γεια σας.